με ένα κείμενο εισαγωγικό για το πώς είναι η δημοταμική, πώς θα έχει ο κόσμος να βγαίνει στον βουνό, πώς γνωρίστηκαν οι πρώτες αντάρτικες ομάδες. Εδώ είναι το κουμέντα αυτής φωτογραφίας από την Εθνική Φλόριντα από τον Ελλάς. Και ειδικά έτσι αυτό. Και εδώ το κομμάτι πάλι ΕΠΟΝ και λαϊκές συνελεύσεις, λαϊκά συμβούλια, αυτή για τις κατοχές, δραστηριότητα με ντοκουμέντα μοναδικά, πραγματικά, που αφορούν ειδικά την περιοχή. Με ντοκουμέντα ειδικά για την περιοχή, αφορούν δηλαδή τα γράμματα κλπ. Αυτή είναι η συγκέντρωση στη Φλόρινα, είναι η τελευταία συγκέντρωση που γίνεται με νόμιμο το κόμμα. Είναι για το κοινό του κάνουν την παρανομία. Η λογική είναι εκτελέσεις, κεφάλια και ο κόσμος είναι νεολαίοι που βγαίνουν πια στο βουνό και αρχίζει το δεύτερο κομμάτι που λέγεται ο Δημοκρατικός Αντώνας. Και αυτή είναι η μοναδική που έδωσε το ντοκουμέντο του 1944 στη Φλόρινα όμως. Διαδήλωση διαμαρτυρία για τη μάχη που είχε στην Αθήνα. Εδώ μέσα από ντοκουμέντα επίσης δείχνουμε πώς βγήκε ο κόσμος στο βουνό μέσα από γράμματα. Αυτό για παράδειγμα είναι γράμμα χωρικών στους συγχωριανούς τους που λέει γιατί βγήκαν εμείς στο βουνό. Δεν τα αφαιρεί από σειρά, δεν παλώνει, στον πελαγόδα το χτίσιμό τους. Εδώ είναι το καμάρι του Δημοκρατικού Στρατού και σχολεία εξωματικών του Γενικού Αρχηγείου. Ο Δήμος που θα σας πει, αυτός ο λόγος είναι το Αηγιάννη, γυρίζονταν οι μάχες. Εδώ, αυτό πλάνο, βγαίνει ανάλυση της μάχης του ελιγμού από το γράμμα στο Βίτσι, από τον Κικίτα, είναι εδώ από πίσω ακριβώς, η πλαγιά. Δηλαδή, όλες οι φωτογραφίες εντοπισμένες, που ακριβώς συμβαίνει τι. Είναι μια επιφάνεια που αφορά τις γυναίκες στην περιοχή, η διάσκεψη στον Πιξό που έγινε. Εδώ. Και, ναι, εδώ είναι η Κλέγ, με το Αμπρίλο μεγάλο. Η τελετή από τον Πιξό γίνεται στον πολεμό. Ναι, ναι, ναι. Από την Ελλάδα. Ήρθαν με τα πόδια από τη Ρούμενη εδώ για να πάρουν μέσα στη διάσκεψη. Τη διάσκεψη των γυναικών. Έγινε εδώ στο Απρίλιο, ήταν μέσα κλεισμένη. Και εδώ πια αυτό ο ρόλος αυτός ο δίχως είναι αυτό ο ρόλος αγοριά της Πρέσπας σε διάφορες φάσεις. Από το πώς δουλεύανε, τα χωριά ως ντοκουμέντα, αυτό για παράδειγμα εκεί είναι το ακαθοντό, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει στα χωριά. Είναι μοναδική φωτογραφία αυτή που μας δείχνει ότι υπήρχε χωριό. Και εδώ μέσα από αποκλείσεις δείχνουμε πώς δουλεύανε. Παράδειγμα στη Λασέρη, να παίρνουν απόφαση να φύγουν με τα δικά τους τα ζώα να πάνε στο πιξό και στο προτερό για να κάνουν μαζί σπορά. Μια αλληλεγγύη δηλαδή που εξασφάλιζε όλα αυτά τα πράγματα που χρειαζόταν. Το σχολείο στη Μητρολίμνη, που γίνεται εκδήλωση. Εδώ είναι η εκδοτική δουλειά που γινόταν σε διάφορα έτη, που έδινε μεγάλο αγώνα για να καταστρέψει τη μόρφωση και των μαχητών και του κόσμου.